Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Δεν θα καθυστερήσω. Τα προβλήματα, είμαι ο Γιώργος Κατσέκης, πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Λασιτήρου. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εδώ πέρα στη Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιτήρου είναι η τεράστια έλλειψη αστυνομικού προσωπικού που αγγίζει το 30%. Το Λασίτη είναι ένας ιδιαίτερος νομός και είναι ο μοναδικός νομός ο οποίος έχει τρία μεγάλα ισόπωσα αστικά κέντρα. Αυτό τι σημαίνει, ότι οι αστυνομικές δυνάμεις είναι χωρισμένες σε τρία μέρη. Δεν υπάρχει ο πυρήνας και όπως συμβαίνει στους υπόλοιπους νομούς, όπου να μπορούμε να ενισχύουμε τις περιοχές όποτε χρειαστεί συνδρομή. Αυτό τι σημαίνει, ότι το Λασίτη αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να στελεχώσει περιπολικό. Το γεγονός ότι κρατάμε το νομό μας πάρα πολύ ασφαλή και είναι σημαντικό για τον τουρισμό. Γιατί δύο βασικοί πυλώνες του τουρισμού είναι η υγεία και η ασφάλεια. Και μάλιστα είμαστε μαζί σας στο να υπάρξει ανάπτυξη περί αυτού. Και οι συνάδελφοί μου έχουν ρίξει πάρα πολύ αγώνα και δουλεύουν πάρα πολλές ώρες, οι οποίες αυτές οι υπερορίες δεν πληρώνονται. Γιατί και το κάνουν πραγματικά για τον όρκο τον οποίο έχουν δώσει για να έχουμε ασφαλή τα σπίτια των πολιτών, γιατί όλοι εδώ πέρα γνωριζόμαστε μεταξύ μας και να προστατεύουμε και τις οικογένειές τους. Αυτά τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές και κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει κατανόηση. Όσον αφορά τον υποτεχνικό εξοπλισμό, βγαίνουν αυτοί οι ελάχιστοι αστυνομικοί και σας λέω ότι και εγώ είμαι ένας αστυνομικός που πέσουμε στην ενεργό δράση, πολλά βραδιά τα οποία δεν έχουν δυνατότητα συνδρομής και είμαστε μόνο δύο. Και βγαίνουμε έξω με λιγμένα λεξίσφαιρα. Υπάρχει ομάδα διασμή, αναγνωρισμένη ομάδα σε όλη την Ελλάδα, η οποία αυτή τη στιγμή έχει κράνη τα οποία έχουν λήξει 2 και 3 χρόνια. Ναι, οι ξενοδόχοι πολλές φορές μας βοηθάνε, αλλά δεν είναι η λύση. Ο ένας βοηθάει τον άλλον εδώ πέρα στην κοινωνία. Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει μια αναγνώριση από την κυβέρνηση για να πάρει πάρα πολύ σοβαρά το θέμα ασφάλειας. Είμαι ασφάλιος στην νόμο, γιατί ό,τι και να κάνετε, όποιες υποδομές και να φτιάξετε, όσο και να απευθύνετε τα ξενοδοχεία κτλ., αν ξεφύγει το θέμα και αυξηθεί πάρα πολύ η κλιματικότητα, θα είναι μία τρύπα στο νερό. Αυτό το τοπική εκπρόσωπη που έχουν καταλάβει το νόμο. Όσο αφορά το κομμάτι με την αναδιάθρωση των αστυνομικών υπηρεσιών, δεν θα με ακριβωρήσω. Με τον κύριο Πλακιστάκη έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, έχουμε προωθήσει πολλά αιτήματά μας. Έχουν γίνει κάποιες παρεμβάσεις, οι οποίες όντως καταφέραμε και κρατήσαμε την ασφάλεια σε ράπιδες. Το μόνο πρόβλημα είναι με το αστυνομικό τμήμα της Νεάπολης, στο οποίο ζητάμε την κατάργησή του. Επομένως, οι αστυνομικές υποστελεχωμένες υπηρεσίες του Αγίου Νικολάου, που έχουν και τον τομέα αστυνόμευσης της Ελούντας και της Πλάκας, καλούνται να αστυνομεύσουν το διπλάσιο τομέα ευθύνης. Δηλαδή, αυτό τι σημαίνει, ότι με την ελάχιστη ενίσχυση που θα πάρουμε από το αστυνομικό τμήμα της Νεάπολης, καλούνται οι αστυνομικοί του Αγίου Νικολάου πλέον να έχουν, που τώρα οριακά θα καταφέρουν να έχουν αντιμετωπίσει το διπλάσιο τομέα. Επομένως, το έργο γίνεται ακόμα πιο δύσκολο. Και ένεκα λοιπόν της τουριστικής περίοδου, μια μεγάλη τουριστικής περίοδου, την οποία περιμένετε με χαρά, αντί να ενισχυθεί η Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιτήρου, που έχουμε δύο πύλες εισόδου. Έχουμε την πύλη εισόδου πέρα του Αγίου Νικολάου με τα κουρασιρόπλια τα οποία έρχονται και το νερολιμένα της Ιτίας, που έχουμε κάνει πάρα πολλά έγγραφα πάνω στην πολιτική και φυσική ηγεσία για την άμεση ενίσχυση των αστυνομικών υπηρεσιών. Αυτή τη στιγμή ενισχύουμε τώρα και 2 μήνες τα νησιά Λέρο και ήρθε τώρα μια παράλληλη διαταγή που λέει να ενισχύσουμε ξανά τη Λέρο, τη Μυτιλίνη και την ΚΟΠ. Δηλαδή, αντί να ενισχυθούμε εμείς τώρα, στέλνουμε άτομα τα οποία καταφέρουμε να βγάζουμε ένα περιπολικό τα βράδια να ενισχύουν τα νησιά. Όχι ότι οι συνάδελφοι σε αυτά τα νησιά που υπάρχει το μεγάλο θέμα του προσφυγικού δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα. Όχι, αντιμετωπίζουν και πρέπει να βοηθήσουμε σαν αστυνομία. Αλλά όχι από το υποστελεχωμένο Λασίτη. Να τα πάρουν από διευθύνσεις που καλύπτουν τις οργανικές τους θέσεις. Και εμείς, εδώ πέρα στο Λασίτη, έχει αποδειχθεί ότι ο νομός Λασιτίου είναι ο μόνος νομός που έχει τις περισσότερες προσφυγικές δωρές τις οποίες έχουν έρθει στην Ιερά Πέτρα, στη Σιτία, αλλά ακόμα και εδώ πέρα, στην περιοχή του Βρουχάρου.
Αυτά κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω ξανά. Συγγνώμη αν υπήρχε κάποια ένταση, αλλά υπάρχει μεγάλη ακατάρτιση από τους αστυνομικούς εδώ πέρα.